είναι δίκαιος, είναι τίμιος, αγωνίζεται και παλεύει για τα δίκια του, για να μπορέσει να έχει εισόδημα, να ζήσει την οικογένειά του, να μπορεί να καλλιεργήσει το χωράφι του, να μπορεί να στέκεται με αξιοπρέπεια στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στην κοινωνία. Δεν τρομοκρατείτε, δεν απειλείτε. Οι όποιοι σφουγγοκολάροι που επιχείρησαν τις προηγούμενες μέρες να αποπροσανατολίσουν και να καθησυχάσουν τον αγροτικό κόσμο ότι τάχα μου τα προβλήματα των αγροτών λύθηκαν, είναι εκείνοι που χρόνια ολόκληρα αφήνουν καθυλωμένο τον αγροτικό κόσμο στις εκάστοτε κυβερνητικές αντιαγροτικές πολιτικές. Είναι εκείνοι που εξοραίζουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ληστών, των μεγάλων βιομηχάνων, των εφοπλιστών και των μεγαλεπόρων που ξεζουμίζουν το αίμα του αγρότη, του εργάτη, του αυτοαπασχολούμενου, της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας. Το ΚΚΕ δίνει τη μάχη όχι μόνο μέσα στη Βουλή, δίνει τη μάχη στα μπλόκα της αγροτιάς, δίνει τη μάχη με την νεολαία, με τη φοιτητική νεολαία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, για να μπορεί ο λαός μας να ζει με αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Αγρότες και αγρότησες, απορρίψτε τα φερέφωλα της κυβέρνησης. Εδώ, στα μπλόκα της αγροτιάς, θα σπάσει της κυβέρνησης ο Τσαπουκάς.